Στη φωτογραφία βλέπετε το ένοπλο τμήμα μοναχών του Αγίου Όρους, που είχε ως κύριο έργο την προστασία των ιερών μονών. 100 κοιλιώτες μοναχοί εχμαλώτησαν απόσπασμα βουλγαρικού στρατού που είχε κατασταθεί στην Ιερά Μονή Ζωγράφου. Στις 21 Ιουνίου του 1913. Η φωτογραφία είναι αναμνηστική μετά την απόθεση των Βούλγαρων στρατιωτών. Ο φωτογράφος που τράβηξε τη φωτογραφία ήταν ο Στέφανος Ιερομόναχος. Μετά την απελευθέρωση του Αγίου Όρους στις 2 Νοεμβρίου του 1912, η πλειοψηφία των μοναχών πριν των Ρώσων πανηγύρισε το τέλος της αλλόθρησκης Οθωμανικής κατοχής και κυρίως για την αυτονόητη προοπτική ενσωμάτωση του Αγίου Όρους στον εθνικό κορμό. Ωστόσο, η αναγνώριση της ελληνικής κυριαρχίας του Άθων αρχικά επιχειρήθηκε να αποτραπεί από τα άλλα Ορθόδοξα κράτη. Εν τέλει, έγινε το 1919 με τη Συνθήκη του Νεηγή και οριστικά το 1920 με τη Συνθήκη των Σερβών.